Κυρία Μάνδρου, σήμερα συντονίσατε τρία πολύ σημαντικά πάνελ με θέμα τη δικαιοσύνη. Ειδικά το πρώτο πάνελ που φιλοξενήσατε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ντογιάκο, έχουμε και ειδήσεις. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι ήταν αυτά που εξήγησε ο κύριος Ντογιάκος για τις υποθέσεις του κόμματος Κασιδιάρη, τη γνωμοδότηση για την ΑΔΑΕ και το ζήτημα γενικά της δικαιοσύνης? Να ξεκινήσω με το θέμα του κόμματος Κασιδιάρη, όπου ο κύριος Ντογιάκος, γνώστης της δικογραφίας, διότι ήταν αυτός που έκανε την πρόταση για την παραπομπή των στελεχών της Χρυσής Αυγής σε δίκη, είπε για πρώτη φορά δημόσια ότι δεν διατηρεί την παραμικρή αμφιβολία ότι τα στοιχεία που οδήγησαν σε καταδίκη των στελεχών της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση είναι αδιάσυστα. Δηλαδή, είπε δημόσια ότι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής είναι εξαιρετικά εμπεριστατωμένη. Το δεύτερο που είπε, απάντησε στις επικρίσεις που έχει δεχθεί για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τη γνωμοδότησή του στο θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το θέμα των παρακολουθήσεων. Εκεί είπε λοιπόν ότι δεν είχε καμία πρόθεση ο ίδιος, όχι μόνο να μην παρεμποδίσει τη δικαστική έρευνα, αλλά ούτε να ορθώσει κάποια εμπόδια στην ανεξάρτητη αρχή των τηλεπικοινωνιών του κυρίου Ράμου, αλλά αντίθετα εκείνο που έκανε ήταν να δοθεί λίγος χρόνος ενημέρωσης για τον πρόσφατο νόμο που τότε είχε ψηφίσει η κυβέρνηση και που άλλαζε τα δεδομένα. Επίσης, ο κύριος Ντογιάκος μίλησε και για την κατάσταση στη δικαιοσύνη. Ανέφερε ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των δικαστών, ότι οι δικαστές πρέπει να έχουν βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη, και αυτό πρέπει να πω ότι ήταν η κεντρική ιδέα και των άλλων ανωτάτων δικαστικών λειτουργών που μετήχαν στο δεύτερο πάνελ και του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του κ. Σαρμά, ο οποίος πιθανότατα λόγω αρχαιότητος θα είναι και ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, αλλά και του κυρίου Πικραμένου που είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και του κυρίου Κτιστάκη που είναι δικαστής μας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο κύριος Ντογιάκος όμως αναφέρθηκε και στην υπόθεση του κυρίου Τζανερίκου, ο οποίος πρόσφατα έκανε κάποιες δηλώσεις για πιέσεις που δέχτηκε ενδεχομένως από την κυβέρνηση. Είχε ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση? Είχε ενδιαφέρον και απάντησε και γιατί δεν παρενέβη. Είπε ότι δεν παρενέβη, διότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρεμβαίνει όταν το κρίνει, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είπε και για έναν πρόσθετο λόγο. Αν είχε συμβεί, είπε ο κ. Ντογιάκος, κάτι παράνομο, τότε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου που έκανε αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις, ο κ. Τζανερίκος, άριστος νομικός όπως είπε, ήταν πολύ εύκολο να πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να καταγγείλει. Κάτι τέτοιο όμως, όπως είπε, δεν έγινε. Μάλιστα. Και το τελευταίο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μίλησε ο κύριος Ντογιάκος και για την ουσία της υπόθεσης του κόμματος Κασιδιάρη και είπε ότι δεν θεωρεί ότι πρέπει ένα κόμμα το οποίο βαρύνεται με μια δολοφονία να συμμετέχει στη Βουλή. Αυτό είναι μια πολιτική άποψη, νομική άποψη? Πώς το κρίνετε αυτό? Είπε ότι δεν πρέπει να συμμετέχει στη Βουλή. Στη συνέχεια της άποψης που εξέφρασε ότι η Χρυσή Αυγή από νομικής πλευράς είναι εμπεριστατωμένα εγκληματική οργάνωση. Και μάλιστα μίλησε και για δολοφονία ενός ανθρώπου, ότι ένα κόμμα που δολοφονεί έναν άνθρωπο όπως τον Παύλο Φίσα δεν μπορεί να μετέχει στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και στις εκλογικές διαδικασίες. Στο τελευταίο πάνελ συμμετείχε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καλογύρου, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει ζήτημα προβλημάτων στο κράτος δικαίου στη χώρα. Πόσο βλέπετε εσείς αυτή την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τώρα ξαφνικά έχουμε πρόβλημα με το κράτος δικαίου? Ήταν δηλαδή παρακολουθήσεις αυτό το ζήτημα το οποίο μας θέτει αυτή τη στιγμή ενώπιον ενός ζητήματος κράτους δικαίου στη χώρα? Αυτή είναι μια πάγια θέση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι υπάρχει υποχώρηση κράτος δικαίου, την οποία επανέλαβε σήμερα και ο κύριος Καλογύρου, λέγοντας μάλιστα ότι αυτή δεν είναι μια απλώς θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι υποστηρίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εσωτερικό επίπεδο από δικηγορικούς συλλόγους και δικαστικές ενώσεις. Είναι μια τοποθέτηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που, αν με ρωτάτε προσωπικά, νομίζω ότι τα στοιχεία που την τεκμηριώνουν δεν είναι αδιάσυστα. Είναι στοιχεία τα οποία σχετίζονται περισσότερο με την πολιτική θεώρηση του όλου θέματος και όχι με τα αντικειμενικά δεδομένα της πολιτικής
και της δικαστικής διαχείρισης των θεμάτων στη χώρα μας. Είμαστε μια χώρα, κατά τη γνώμη μου, που δεν μπορούμε να συγκριθούμε ούτε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Πολωνία, η Ουγγαρία. Είμαστε μια χώρα που είμαστε στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και τα δικαιώματα των πολιτών διασφαλίζονται, κατά τη γνώμη μου, με πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Εξάλλου, ο κύριος Δογιάκος ανέφερε ότι υπάρχει προχωρημένη έρευνα στο ζήτημα των παρακολουθήσεων και έδωσε και είδηση εδώ. Αναμένονται στοιχεία και από ξένες υπηρεσίες. Έδωσε και είδηση εδώ ότι πού βρίσκονται οι έρευνες. Είπε ότι είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και αναμένουμε σημαντικές εξελίξεις. Και ανέφερε ότι όποια καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός όχι της ολιγορίας των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, αλλά το γεγονός ότι έχουν υποβάλει αιτήματα σε ξένες χώρες, αιτήματα δικαστικής συνδρομής, από τα οποία παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις αναμένουν αιτήματα τα οποία δεν μπορούν να παρακάμψουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάνδρου.